Πόσο χαίρομαι όταν βλέπω μία ολόκληρη πτέρυγα του συνεδρίου να αποτελείται από νέους ανθρώπους. Για σας αγωνιζόμαστε, για την νεολαία αυτού του τόπου. Συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή, συγχαρητήρια στον πρόεδρο του συνεδρίου, τον Βαγγέλη το Μεϊμαράκη. Επί δύο παραγωγικές ημέρες, οι εργασίες του 13ου συνεδρίου μας υπηρέτησαν απόλυτα το στόχο του. Έθεσαν στο κέντρο του προβληματισμού μας τα μεγάλα ζητήματα της εποχής. Συζήτησαν τους τρόπους με τους οποίους τόσο η κυβέρνηση όσο και το κόμμα μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση τους και κατέληξαν σε ένα συνεκτικό πολιτικό κείμενο συμπερασμάτων το οποίο θα αποτελεί οδηγό δράσης για όλους μας. Συγχαρητήρια και πάλι, το συνέδριο αυτό δεν μίλησε μόνο στην παραδοσιακή βάση της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε σε ολόκληρη την κοινωνία. Και αυτή πιστεύω ότι ήταν και μεγάλη του επιτυχία. Το συνέδριό μας ήταν σύγχρονο, καινοτόμο, δημιουργικό, όπως ταιριάζει σε μια παράταξη που αντικρίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση. Καταρχήν, μετά από 45 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, για μας είναι πάρα πολύ παρήγορο, αν όχι αισιόδοξο, το γεγονός ότι το γερό σκαρί της Νέας Δημοκρατίας μπορεί και κάνει το 13ο συνέδριό του. Κατά συνέπεια, ξέρετε πολύ καλά ότι τα συνέδρια έχουν μια έννοια, ότι έχουν και μια ουσία όταν εκλέγουμε, αν θέλετε, αρχηγούς, εκλέγουμε πολιτικές επιτροπές ή κάνουμε κυρίως εκλογές οργάνων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση φέτος, στο 13ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε μια πολύ διαφορετική εκδοχή. Η Νέα Δημοκρατία με ένα πολύ πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα, το 40% των Ελλήνων πολιτών ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και την έφεραν αυτοδύναμη στο να δημιουργήσει την επόμενη μέρα μετά από την διαχρονική αυτή κρίση που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πέραν των άλλων, είχε ένα αισιόδοξο χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, ήταν μια λογική ότι από τη συμφωνία αλήθειας που είχε εκφράσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν 3 χρόνια, σήμερα να πάμε σε μια λογική συμφωνίας, δημιουργίας, και γι' αυτό και το μότο, αν θέλετε, και το λογότυπο, ας πούμε, αυτού του συνεδρίου ήταν «Το μέλλον αρχίζει τώρα». Στη λογική αυτή, λοιπόν, η στόχευση, αν θέλετε, του συνεδρίου είχε να κάνει καθαρά με την κοινωνία, είχε να κάνει καθαρά με το αναπτυξιακό σχεδιασμό που κάνει η Νέα Δημοκρατία πλέον ως κυβέρνηση. Και πολύ φυσικά είδατε ότι τους τελευταίους 4 μήνες, διότι αυτή είναι η περίοδος που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην κυβέρνηση, άπλωσε και ξεδίπλωσε, αν θέλετε, ένα μέρος του σχεδιασμού της που είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, και το είδαν πολύ καλά οι πολίτες αυτό το διάστημα, μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, μέσα σε ένα οργανωμένο συνεκτικό σχέδιο, να μπορέσουμε να πούμε κάποια πράγματα στους πολίτες. Δεν είμαστε μόνο εκεί, δεν φτάνει μόνο αυτό, το σίγουρο είναι ότι έρχονται και ακόμα καλύτερες μέρες, γι' αυτό και ευελπιστούμε και γι' αυτό λέμε ότι αυτό το συνέδριο, το ετήσιο πλέον συνέδριο, το οποίο καθιέρωσε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, το κάνει πράξη. Το κάνει πράξη για να μπορεί κάθε χρόνο να αντιλαμβάνεται τα θέματα της κοινωνίας, να αντιλαμβάνεται το σφιγμό της κοινωνίας και με βάση αυτού να πορεύεται.